Φλούκα. Μία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Η Ημερησία. Μια στατιστική μελέτη της ομάδας εκπαιδευτικών της Do4U με επικεφαλής τον εκπαιδευτικό ερευνητή Αποστόλη Κουτρουμπέλη, που μάλλον ανησύχησε παρά έτσι διαφώτισε, θα έλεγα εγώ, τους μαθητές που περιμένουν τα αποτελέσματα των παραλλαδικών εξετάσεων. Συμφωνείτε, κύριε Ταφλούκα? Καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, με υγεία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από εμάς. Αυτές οι μέρες γράφονται πάρα πολλά στο ίντερνετ, τα βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω ότι όσον αφορά για την άνοδο των βάσεων είναι υπαρκτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πόσο, αλλά πάντως για τις περιζήτητες σχολές και στα 5 επιστημονικά πεδία νομίζω ότι θα έχουμε μια αύξηση από 100, 200 έως και 300 μόρια. Κάπου φαντάζομαι εκεί. Την συγκεκριμένη στατιστική μελέτη την είδατε, έτσι? Ναι, την έχω δει, κύριε Στεριόπουλε, ναι. Πάμε λοιπόν στο πρώτο επιστημονικό πεδίο που βλέπω εδώ πέρα, παιδαγωγικών νηπιαγωγών Ιωαννίνων 1007 μόρια εκτίμηση αύξησης και παιδαγωγικών νηπιαγωγών Φλόρινας 1164 μόρια. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα παιδαγωγικά, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί λόγοι, νομίζω ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι λίγο ακραίες. Είναι υπερβολικές, έτσι? Είναι υπερβολικές. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επαληθευτούν ή όχι. Καλό είναι να έχουμε, ας πούμε, μια συγκρατημένη, ας πούμε, άποψη, και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μην δίνουμε αριθμούς αν θα αυξηθούν κατά 700 ή 800 μόρια ή θα ανατολούν κατά 700 ή 800 μόρια. Ναι, αλλά δεν τους δίνουμε εμείς. Ναι, αλλά κύριε Ταφλούκα, δεν τους δίνουμε εμείς. Εδώ υπάρχει δημοσιευμένη στατιστική μελέτη, εντάξει, στην εφημερίδα Ημερησία. Είναι σοβαρή εφημερίδα. Και... Εντάξει, και αν δούμε και σε άλλες μελέτες που έχω γίνει, ας πούμε, μπορούμε να δούμε και κάποιες υπαρκτές αποκλίσεις μεταξύ των βάσεων αυτών, ειδικά για τα παιδαγωγικά τμήματα. Σωστά. Εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αρκετά είναι στις υψηλόβαθμες σχολές, κύριε Στεριόπουλε. Μιλάμε για την ιατρική, έτσι? Μιλάμε και για ιατρική από το τρίτο επιστημονικό πεδίο, αλλά και για τις νομικές και για τις πολιτιστικές σχολές, ιδίως του Μητσοβλίου Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Και τα δύο τμήματα των χρηματοοικονομικών, Αθήνας και Θεσσαλονίκη, στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο. Ναι, ναι, εκεί ναι. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια αισθητή αύξηση σε σχέση με πέρυσι πάντα. Απλώς θα επανέλθουμε, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, στις βάσεις εκεί που ήταν πριν 2-3 χρόνια. Αντικειμενικά, αντικειμενικά, κύριε Νταφλούκα, εδώ βλέπω, ναι, έναν μέσο όρο αύξηση στις ιατρικές σχολές 550 μόρια. Ήταν αναμενόμενο? Κοιτάξτε, τα 550 μόρια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αναμενόμενο ή όχι. Αυτό θα το δούμε. Δηλαδή, να τα πάρουμε από την αρχή και να τα πούμε για να ξέρουν και οι πολίτες. Δηλαδή, η ιατρική Αλεξανδρούπολης συν 590. Η ιατρική Ηρακλείου συν 540. Η ιατρική Λάρισας συν 590. Η ιατρική Πάτρας συν 540. Η ιατρική Θεσσαλονίκης συν 440 και η ιατρική Αθήνας συν 350. Έτσι, περίπου. Ένας μέσος όρος όμως πάνω από τα 500 μόρια. Ναι, αυτό θέλω να τονίσω, ότι ας μην σταθούμε στο νούμερο 500. Μπορεί να είναι 350 ή μπορεί να είναι και 550. Γιατί αν κάνουμε αυτή τη στιγμή, 15 Αυγούστου, ακριβώς αυτή την ακριβής εκτίμηση, μπορεί να πέσουμε έξω. Δεν ξέρω, είναι πολύ λεπτές αυτές οι ισορροπίες. Εκείνο που είναι σίγουρο, κύριε Στεριόπουλε και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ότι θα υπάρξει μια αισθητή αύξηση. Τώρα, αυτό τώρα, αν θα είναι τα 500 μόρια σαν μέσο όρο, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να το πούμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται να είναι και στα πράγματα, ας πούμε. Αυτό λέω, ότι είχαμε πει και από τις πρώτες μέρες που λέγαμε τα θέματα στο κανάλι σας, ότι λόγω ότι φέτος τα θέματα δεν ήταν της ίδιας δυσκολίας που ήταν με πέρυσι, ήταν αναμενόμενη αυτή η αυξητική τάση, τουλάχιστον στις σχολές όπου είναι οι περιζήτητες σχολές. Δε, από το πρώτο έως το πέμπτο επιστημονικό πεδίο. Ωραία. Και αυτό επιβεβαιώνεται. Ωραία, ωραία. Ναι. Να πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι χρήσιμη η άποψή σας, έστω και καθησυχαστικά. Ναι. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εγώ δεν θα το κάνω συγκεκριμένο, προσπαθώ να βγάλω ένα μέσο όρο. Εκεί δηλαδή που στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στην ιατρική, μιλάμε για 540 με 550 μέσο όρο αύξησης, όχι, ναι, τι λέμε εμείς, τι λέει η στατιστική μελέτη. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βλέπω ένα μέσο όρο πάνω από 700. Κοιτάξτε, αυτός ο μέσος όρος που αναφέρεται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο
Επειδή είναι έτσι το σύστημα αυτό των εξετάσεων, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο δηλώνουν και υποψήφια από το πρώτο επιστημονικό, αλλά και από τη θετική ή την τεχνολογική. Ναι. Δεν υπάρχουν οι περιζήτητες top σχολές, αλλά υπάρχει η φυσικομαθηματική. Η φυσικομαθηματική είναι γύρω στα 15.000 μόρια, 14, 15, 16. Είναι πολύ φυσικό, με τα θέματα πάλι, σαν πρώτο κριτήριο πάντα αυτό, να έχουμε μία αύξηση 500 και 600 και 700 μόρια. Πράγμα αυτό όμως δεν θα το δούμε στο μαθηματικό της ΣΑΜΟ, στο Αιγαίο, ναι. Από ό,τι πιστεύω, ναι. Με αναλύσεις που έχουμε κάνει εμείς. Πιστεύω ότι η φυσικομαθηματική θα έχει μια αισθητή αύξηση, με αποκορύφωμα το βιολογικό, αλλά και το μαθηματικό και το φυσικό τμήμα, όπου θα είναι της τάξης γύρω στα 500, 600 και 700 μόρια. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε ότι μπορεί να συνήθει για το μαθηματικό της ΣΑΜΟ. Είναι σχολές που είναι γύρω στις 15.000 μόρια. Επαναλαμβάνω, ναι. Για τρίτη φορά ότι τα στοιχεία, ναι. Τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι δημοσιευμένη, ναι, στατιστική μελέτη της ομάδας, ναι, εκπαιδευτικών, ναι, της Εντουφοριού, με επικεφαλής τον εκπαιδευτικό Αποστόλη Κουτρουμπέλη. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Όχι βέβαια. Απλούστατα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αρκετά σημεία και κάπου να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Πάμε στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο που βλέπω από τις πρώτες σχολές, δηλαδή ηλεκτρολόγων μηχανικών Αθήνας, μηχανολόγων μηχανικών Αθήνας, ναυπηγών μηχανολόγων Αθήνας, ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και τα σχετικά. Εδώ ο μέσος όρος πάει στα 800 σύμφωνα με τη μελέτη. Ναι, αυτό. Συν 800 μόρια δηλαδή. Συν 800 μόρια. Οφείλεται συνήθως, ειδικά για φέτος, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι, επαναλαμβάνω, τα θέματα τα οποία ήταν αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με πέρυσι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι από τους υποψηφίους επιλέγουν αυτές τις σχολές επειδή είναι κεντρικά πανεπιστήμια λόγω οικονομικής κρίσης, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι δύο λόγοι νομίζω ότι δίνουν την ικανότητα ή τη δυνατότητα να έχουμε μία αύξηση και 500 και 600 μόρια. Είναι σίγουρο ότι στο Μετσόβιο, στην Αθήνα, θα έχουμε μια αύξηση που μπορεί να είναι και 300 και 400 μόρια. Βέβαια, των ηλεκτρολόγων θα κινηθεί γύρω στις 19.000, 19.100, 19.200, κάπου εκεί, αν ξεκινήσουμε από αφετηρία. Αλλά αυτή η αύξηση θα υπάρξει, ας πούμε. Στα περιφερειακά, τώρα παραστηνιακά ή πολιτικά τμήματα, μπορεί η αύξηση να είναι ακόμα περισσότερη. Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Οπότε λοιπόν έχουμε μια συνολική εικόνα ότι υπάρχει μια αισθητή αύξηση, χωρίς να υιοθετούμε, μου λέτε εσείς, τις ακραίες απόψεις οποιονδήποτε μελετών και στατιστικών ερευνών, έτσι. Ακριβώς. Οι μελέτες είναι μελέτες, εκτιμήσεις είναι για να βλέπουμε και να βγάζουμε κι εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Αυτό όσον αφορά τις σχολές που είναι οι top σχολές, από το πρώτο έως το πέμπτο επιστημονικό πεδίο. Υπάρχουν όμως και σχολές με χαμηλή ζήτηση, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πανεπιστημιακά τμήματα, κύριε Στεργιόπουλη και αγαπητοί τηλεθεατές, που να βρίσκονται στις 8.000 μόρια, να έχουμε πτώση εκεί. Όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, το Γεωγραφίας είναι στο Αιγαίο. Ναι, ναι, ναι. Ακούτε. Στο πέμπτο. Δηλαδή, στο... Ή μπορεί να υπάρχουν και τεχνολογικά εκδηλώματα τα οποία. Στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο. Κύριε Νταφλούκα, με ακούτε. Ναι, ναι, στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία, είναι αυτά που βλέπω εδώ, το οικονομικών επιστημών στα Γιάννενα, το οικονομικών επιστημών στην Κομωτινή, η διοίκηση επιχειρήσεων Πατρών, βλέπω μείον 500. Ακριβώς. Και είχαμε αιτιολογήσει, επαναλαμβάνω κύριε Στυλιόπουλε, μέσα από το κανάλι σας, πριν ένα μήνα περίπου, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αυτή η πτώση στα οικονομικά για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ότι έχουμε μια αυξητική προσφορά θέσεων, αφενός και αφετέρου δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση από τους υποψηφίους. Δηλαδή, οι υποψήφοι οι οποίοι δήλωσαν το πέμπτο επιστημονικό πεδίο φέτος είναι πολύ λιγότεροι. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι για να έχουμε αυτή την πτώση των βάσεων που είναι αναμενόμενη. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε, αν πράγματι θα πραγματοποιηθεί. Ωραία. Και μπορεί να υπάρξουν και τεχνολογικά εκδηλώματα στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο τα οποία να μην έχουν καν εισακτέως, δηλαδή να μην έχουν δηλώσει. Δεν αποκλείεται. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι εκεί? Ναι, μπορεί, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και τμήματα τα οποία να μην είναι δηλωμένα. Βέβαια είναι λίγο ακραίο, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω και τα νούμερα ρεκόρ που αναφέρει, τουλάχιστον η σχετική μελέτη που έχουμε μπροστά μας, ότι, ναι, στη διοίκηση επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων Αγρινίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών που υπάγεται και οργάνωση και διοίκηση διαχείρισης αθλητισμού Σπάρτης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βλέπουμε μείωση
πάνω, η μελέτη λέω, λέει, πάνω από 1400 μόρια. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Γι' αυτό τους δύο σημαντικούς λόγους που αναφέρω αυτή τη στιγμή. Η προσφορά των θέσεων είναι πολύ περισσότερη από τη ζήτηση και ο κόσμος δεν έχει δηλώσει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι μια πραγματικότητα. Αυτές είναι οι στρεβλώσεις που έχει αυτό το σύστημα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και για να μην. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σεργιόπουλε, είναι ο κόσμος όταν μέχρι να βγουν οι βάσεις, έχει πει το Υπουργείο θα είναι γύρω στο τέλειο Αυγούστου. Έχει τα περιθώρια να καθίσει να ξεκουραστεί. Εντάξει, καλές είναι αυτές οι αναλύσεις, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε και μια τροχοπέδη για ένα δεκαήμερο ακόμα που ενδιαφέρει τον άμεσο κόσμο για να μην περάσουν καλά τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά οι υποψήφοι. Θεωρείτε δηλαδή ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους στατιστικών μελετών σε αυτή την περίοδο δημιουργεί αδικαιολόγητη αναταραχή, έτσι? Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, την ταπεινή προσωπική άποψη, ημέρα 15 Αυγούστου, για να διαβάζουμε τέτοια στο site, ας πούμε, για τις βάσεις, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο, νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και ένας υποψήφιος που έχει πιάσει π.χ. για την ιατρική 19.000 μόρια και ενδιαφέρεται για το Πανεπιστήμιο Αθηνών για κάποιους λόγους, οπωσδήποτε σήμερα θα υπάρχει μια έντονη αγωνία. Έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω να είναι κανείς που να διαφωνεί σε αυτό. Κανένας δεν διαφωνεί. Γι' αυτό αυτές οι δημοσιοποιήσεις νομίζω γι' αυτό και έχουν. Γι' αυτό κάναμε τον κόπο να σας βρούμε τηλεφωνικά στις διακοπές σας, για να μας διαφωτίσετε και να καθησυχάσετε και λίγο και τον κόσμο. Ακριβώς. Αυτές είναι κάποιες δημοσιοποιήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν από τη Δευτέρα και μετά που μπαίνουμε και στην τελική τροχιά. Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι αν είναι 15.